Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για συναρτησίες και ότι διαψεύδει συνεχώς τον εαυτό της. Επισημαίνει δε ότι πέρασαν όλες οι ημερομηνίες που είχε θέσει ως χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας και πλέον θα πάνε κατευθείαν σε οριστική συμφωνία, δηλαδή σε νέο μνημόνιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Τα ψέματα και ο χρόνος τελείωσαν, δήλωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, επισημένοντας τον κίνδυνο ξαφνικού θανάτου της χώρας, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Σε παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον συγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπέλυσε από το Βήμα της Ολομέλειας σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για 50 αποχωρήσεις των Γκρι στις θέσεις της για τη διαπραγμάτευση. Την κατηγόρησε ότι δεν διαπραγματεύεται διεθνώς, αλλά εξαντλείται σε μια μίζερη εσωκομματική διαπραγμάτευση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο να γίνει η Ελλάδα Αργεντινή. Το μήνυμα που έχω προς την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει τα ψέματα, να σταματήσει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε μια συμφωνία. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει πια άλλος χρόνος. Πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία. Αυτή η συνάντηση σήμερα που είναι τόσο κρίσιμη, σε ποιο πλαίσιο διεξάγεται, σε ποια στρατηγική εντάσσεται, με ποια αξιοπιστία γίνεται, τι πάει να κάνει ο κύριος Δραγασάκης με τον κύριο Τσακαλώτο? Πάει να εκβιάσει και να πιέσει τον κύριο Ντράγκη, να τον απειλήσει με κάτι που θα συμβεί στην Ελλάδα εις βάρος του εαυτού της, με κάποιες επιπτώσεις στην Ευρωζώνη, ή πάει να παρακαλέσει?